Κι όμως, ο ξυπόλυτος πρίγκιπας υπήρξε πραγματικά και ζούσε στο Καβούρι. Ο Κώστας Βουτσάς έδωσε ρεσιτάλ ερμηνεία στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Ξυπόλυτος πρίγκιπς» που βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1966. Αφήγηση Ζήνα Γκουριώτη. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Η ταινία μπορεί να είναι προϊόν μυθοπλασίας, όπως γράφουν συνήθως οι παραγωγοί, για να μην γίνονται συνειρμοί με πραγματικά πρόσωπα, αλλά η έμπνευσή της έχει αφετηρία ένα αληθινό γεγονός. Για 3 χρόνια το Καβούρι ήταν το ορμητήριο του 6ου μονάρχη της Σαουδικής Αραβίας, του Σαούντα μπιν Αμπντουλαζί Αλ Σαούντ, που έμεινε στην ιστορία ως Ιμπτ Σαούντ. Διαδέχτηκε τον πατέρα του στο θρόνο το 1953. Προσπάθησε να εξυγχρονίσει τη χώρα και το χειρότερο για αυτόν να ενώσει τους Άραβες σε μια ξεχωριστή πορεία μακριά από την επιρροή των 2 υπερδυνάμεων, Ηνωμένες Πολιτείες και Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Προσπάθησε να περιορίσει την αμερικανική παρέμβαση στη χώρα του. Υπέγραψε συμφωνίες με τον Αριστοτέλειο Νάση που έπληταν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων, τις ακύρωσε αλλά δεν γλίτωσε το θρόνο του. Το 1964 ανατράπηκε από το Φεϊζάλ. Αφού περιηγήθηκε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ήρθε στην Αθήνα το 1965. Εγκαταστάθηκε στο Καβούρι, όπου νίκιασε 50 δωμάτια στο πολυτελές ξενοδοχείο της περιοχής, για να στεγάσει τις 10 συζύγους του και την ακολουθία του. Από τις δραστηριότητές του ζούσαν περισσότερες από 200 ελληνικές οικογένειες. Είχε σουίτα στο Χίλτον, όπου δεχόταν τις επισκέψεις διαφόρων στάρ του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά και άλλων ωραίων της εποχής. Πήγαινε στο γήπεδο της Λεωφόρου για να δει αγώνες του Παναθηναϊκού και φυσικά διασκέδαζε στα μπουζούκια. Ήταν τόση η επιρροή του που κάποια στιγμή θέλησε να προσευχηθεί, αλλά στην Αθήνα δεν υπήρχε τζαμί. Τότε η κυβέρνηση Στεφανόπουλου, που στηριζόταν στις ψήφους των αποστατών, πήρε μια μοναδική σταχρονικά απόφαση. Μετέτρεψε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, το άλλοτε Τζαμιτζισταράκι, στο Μοναστηράκι, σε τόπο λατρείας, έστω και για λίγες ώρες. Με εργασίες εξπρές μετατράπηκε για λίγες ώρες τον Οκτώβριο του 1965 σε τζαμί το μουσείο. Στην προσευχή μάλιστα προσήλθαν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Χρήστος Αποστολάκος και ο Υπουργός Προεδρίας Ευάγγελος Αβόπουλος. Στα μέσα και στα έξω, ο αρχηγός της αστυνομίας πόλεων, ο διαβόητος Αρχοντουλάκης. Ο άνθρωπος που αναλάμβανε να συντονίζει το ξύλο που έδιναν και τότε οι δυνάμεις καταστολής στους διαδηλωτές. Οι εφημερίδες τότε είχαν δώσει έμφαση στο γεγονός. Ο έκπτωτος μονάρχης δε χάρηκε για πολύ καιρό την ανέμελη αθηναϊκή ζωή, μοιραζόντας ρολόγια στους φίλους του που αγόραζε στην Οδό Ερμού. Πέθανε από καρδιακή προσβολή το Φεβρουάριο του 1969 και η σωρός του μεταφέρθηκε στο Ριάντ, όπου και ετάφη. Μπορεί εν ζωή να ήταν ανεπιθύμητος, αλλά ως νεκρός ήταν καλοδεχούμενος. Τα Pod Radio του Pro News ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.